Φίλοι τηλεθεατές, γεια σας. Είμαι η Μαρία Αρσενίου στην εκπομπή «Πιστεύεις ή γνωρίζεις». Σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει με το νερό, αυτό το δομικό στοιχείο του ανθρώπου, καθώς το 75% του καθενός μας αποτελείται από νερό. Όμως σήμερα θα δούμε σε τι κατάσταση είναι αυτό το νερό που είναι τόσο απαραίτητο για να το πιούμε, αλλά και να το χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινή μας δραστηριότητα. Θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Χαράλαμπο Χαριτόπουλο, υποψήφιο βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στη Β' Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Χαριτόπουλο, για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας. Γεια σας, κυρία Αρσενίου, και εγώ χαίρομαι καταρχήν που βρίσκομαι εδώ και να ευχηθώ για το νέο έτος μια δίκαιη χρονιά, θα έλεγα, σε εσάς, στο επιταλείο εδώ του σταθμού, αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Χαριτόπουλε, θα μιλήσουμε για το νερό. Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται είναι σε τι κατάσταση είναι το νερό σήμερα. Είναι υγιεινό, είναι όπως έπρεπε να είναι? Κοιτάξτε, σαφώς και δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, κυρία Αρσενίου. Όμως ακόμη και σε αυτή την κατάσταση που το έχει καταντήσει ο άνθρωπος, και θα μπω σε λεπτομέρειες λίγο αργότερα, πάλι είναι αυτό το οποίο μας κρατάει στη ζωή. Σαφώς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό. Έτσι. Και βέβαια καλό θα ήταν ο κάθε άνθρωπος να θεωρεί ότι αυτό είναι, αν θέλετε, το α και το ω για την ίδια του τη ζωή, και να έχει κατά νου να μην το μολύνει ποικιλοτρόπως αυτό που κάνει ο άνθρωπος σήμερα. Τώρα μου δίνεται και μία αυτή, όχι μόνο να μην το μολύνει και να κοιτάει να πιει καθαρό νερό, αλλά να πίνει και νερό. Σωστά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, σωστά, αλλά εντούτοις αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Αυτό θα κάνουμε, αν θέλετε, κάποια στιγμή άλλη εκπομπή για αυτούς που δεν πίνουν πολύ νερό, πόσο ταλαιπωρούν την υγεία τους. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όμως, σήμερα θα μιλήσουμε για τα νερά έτσι όπως τα έχουμε σήμερα και πώς θα μπορούσαν να είναι, και όταν θα είναι έτσι όπως θα πρέπει να είναι τα νερά, να δούμε εκεί πέρα πόσο θα βοηθάει τον εαυτό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα, κατά καιρούς βλέπουμε στην τηλεόραση διάφορα ρεπορτάζ, παράδειγμα ένα τάνκερ αν θα πέσει το πετρέλαιο στη θάλασσα, θα γίνουν και πέρα διάφορα, αλλά τώρα που βλέπουμε εδώ αυτή την εικόνα... αποχέτευση υποθέτω ότι είναι. Δεν είναι αποχέτευση, εγώ το βλέπω πιο πολύ για κάποιο εργοστάσιο το οποίο ρίχνει τα απόβλητά του εκεί. Μάλιστα. Και βλέπουμε στη θάλασσα. Εδώ ένα άλλο βλέπετε είναι καμουφλαρισμένο και με πράσινο χόρτο. Όλα αυτά είναι λίμματα τα οποία καταλήγουν είτε σε ποτάμια, είτε σε λίμνες, είτε σε θάλασσες. Γι' αυτό εδώ πάλι μια άλλη μόλυνση. Είναι όλα από... εικόνες που πονάνε, κύριε Χαριτόπουλε. Όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτά κάποια στιγμή καταλήγουν στο σώμα μας. Αυτά μπορεί να τα βλέπουμε τώρα έξω από αυτό. Αλλά η διαδικασία του νερού, να πούμε εδώ, να θυμίσουμε μάλλον, ότι το νερό δόθηκε άπαξ στον πλανήτη μας. Δηλαδή με τη δημιουργία του, αυτό το νερό που δόθηκε, αυτό είναι. Δεν δημιουργείται νέο, ούτε μπορεί κάποιος να εξαφανίσει αυτό που έχουμε. Μάλιστα. Γι' αυτό βλέπουμε το νερό, είτε το βράσεις, είτε το παγώσεις, ό,τι και να το κάνεις, δεν μπορείς να το αφανίσεις. Υπάρχει παντού. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως και πολύ σωστά ότι αποτελούμαστε από 70-75% από νερό. Σωστά. Ο αέρας. Και αυτός έχει νερό. Μπράβο. Λέει υγρασία 40%. Μάλιστα. Παράδειγμα. Έτσι. Παντού λοιπόν υπάρχει νερό. Να δούμε λίγο τα απορροκυπευτικά, τη διατροφική μας αλυσίδα. Ακόμη και τα ζωντανά. Όλα αυτά δεν έχουν νερό μέσα τους. Σαφέστε. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι όπου ζωή υπάρχει και νερό. Και αυτό λοιπόν δεν μας το εξηγούν από μικρά παιδιά να γίνει έμφυτο μέσα μας και να προσέχουμε σαν κόριο οφθαλμού, θα έλεγα, το νερό, όπου ερχόμαστε σε επαφή με το νερό. Και να μην το μολύνουμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτές τις εικόνες, θα μπορούσαμε να βλέπουμε ώρες ατελείωτες τέτοιες εικόνες. Ναι. Μήπως και ταρακουνηθεί κάποιος. Εγώ θα μπορέσω να πω έτσι κάποια παραδείγματα όπου ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να κάνει κάτι για να προστατεύσει λίγο το περιβάλλον.
Αυτό το κάτι λίγο θα ήταν παράδειγμα να μην πετάμε τα τηγανιτά λάδια στην αποχέτευση. Πραγματικά. Να μην πετάμε τα καμένα λάδια γενικότερα. Μπορεί ο γιος μας, ο άντρας μας, οποιοδήποτε να αλλάξει τα λάδια του αυτοκινήτου μόνος του και να τα πετάξει είτε στην αποχέτευση είτε σε κάποια άκρη οικοπαίδου κτλ. Αυτό είναι ένα τεράστιο όχι, δεν πρέπει να γίνεται, γιατί μία σταγόνα καμένο τοξικό λάδι μολύνει εκατομμύρια λίτρα στον υδροφόρο ρίζοντα. Μάλιστα. Εντάξει. Βέβαια, η γη, όλη η διαδικασία, έτσι όπως γίνεται, που περνάει το νερό μέσα από διάφορα πετρώματα, γίνεται κάποιος καθαρισμός. Είναι φίλτρα αυτά για το νερό τελικά, οι αλλαγές, το διάβα του μέσα είναι, από τα είναι φίλτρα πετρώ. Κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν εμείς το επιβαρύνουμε τόσο πολύ, με μαθηματική ακρίβεια, θα περάσει κάτι και στο ποτήρι μας. Ναι, σίγουρα. Έτσι. Και αυτό που πολλές φορές ακούστηκε είναι παράδειγμα τα βαρέα μέταλλα. Όλα αυτά, είτε είναι στην ατμόσφαιρα, με παράδειγμα μπορεί να είναι κάποια έκρηξη ενός ηφαιστείου, επιβάρυνση της υγρασίας που υπάρχει στον αέρα, παράδειγμα οι πυρκαγιές. Είχαμε τεράστιες πυρκαγιές το καλοκαίρι. Και όχι μόνο εμείς, αλλά σε όλο τον πλανήτη γίνονται πυρκαγιές. Ναι. Αυτά κάποια στιγμή μεταφέρονται μέσα από τον αέρα. Και όταν το νερό που υπάρχει στην ατμόσφαιρα μολύνεται, εμείς το εισπνέουμε. Σωστά. Καταλάβατε. Κάποια στιγμή θα κάνουμε εισπνοές. Εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, όλοι. Ό,τι αναπνέει έχει αυτή την επικινδυνότητα. Μάλιστα. Το ρίσκο δηλαδή. Τώρα δεν μπορείς να σταματήσεις να αναπνέεις, αλλά μπορείς να σταματήσεις να μολύνεις το περιβάλλον σου. Μάλιστα. Από τη μεριά σου όσο μπορείς. Εγώ προσωπικά ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά, αλλά ό,τι αφορά το αυτοκίνητο, το χρησιμοποιώ μόνο όταν πραγματικά είναι οι αποστάσεις μεγάλες. Mm-hmm. Σε κοντινές αποστάσεις όχι. Ακόμη εφαρμόζω μια τακτική. Εάν θέλω να κατέβω παράδειγμα στο κέντρο της πόλης, θα το αφήσω στην αφετηρία των λεωφορείων. Θα πάρω το λεωφορείο, θα κατέβω στο κέντρο, θα επιστρέψω όποτε θέλω, θα το πάρω και θα συνεχίσω να πάω παράδειγμα στο σπίτι μου. Μάλιστα. Αυτό γιατί. Γιατί όταν θα κατέβω με το αμάξι, πρώτα απ' όλα με την κίνηση που έχει, θα δουλεύει πόση ώρα το αμάξι, αφενός μεν ξοδεύεις πολύ χρήμα, εκάστοτε, θα πρέπει να ψάχνεις πάρκινγκ ή θα πρέπει να βρεις κάποιο πάρκινγκ στεγασμένο να πας να το βάλεις εκεί. Που όταν τραβάς μία γραμμή και σου στοιχίζει περισσότερα και έχεις μολύνει το περιβάλλον εσύ ο ίδιος περισσότερο, και ενδεχομένως μετά να έχουμε και απαιτήσεις από άλλους να κάνουν κάτι για να έχουμε ίσως καθαρά νερά ή καλύτερη εγώ υγεία. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω όμως, κύριε Χαριτόπουλε, η μόλυνση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι από τη δραστηριότητα του μεμονωμένου ανθρώπου ή μήπως η βιομηχανία είναι αυτή που μολύνει πολύ περισσότερο τα ύδατα. Σαφώς τα μεγέθη δεν συγκρίνονται. Το μεμονωμένο. Αλλά όταν είμαστε, παράδειγμα, σε μία μεγαλοπόλη, στην Αθήνα κοντά στα 5 εκατομμύρια μονάδες. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο μονάδες. Όλοι αυτοί μαζί, κάνοντας μία προσπάθεια μόλυνσης, πετυχαίνουμε μία πολύ καλή μόλυνση. Εάν όλοι εμείς, ο καθένας, λιγουλάκι, αυτό μπορεί εκείνη την ώρα να μην το καταλαβαίνεις, να μην φαίνεται. Αλλά αν αυτό το πούμε και στα παιδιά μας, το πούμε και στους διπλανούς και το παιδί μας το πει στο άλλο το παιδί, αυτό ναι. Αρχίζει σιγά σιγά, δηλαδή να εξηγούμε για ποιο λόγο γίνεται. Να ρωτήσω κάτι και πάλι. Πολύ ωραία. Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση του να μην μολύνουμε το περιβάλλον. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, δεν υπάρχουν μέσα και τρόποι? Δηλαδή, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο μολύνει το περιβάλλον. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μία άλλη τεχνολογία στο αυτοκίνητο, στη βιομηχανία, οπουδήποτε? Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε πώς θα συντηρήσουμε αυτή την κατάσταση και θα κοιτάξουμε να μας βλάψει όσο γίνεται λιγότερο. Μήπως όμως υπάρχει τρόπος να είναι πιο τρόπο. Απλά τα πράγματα? Σαφέστατα, κυρία Σενού, και πολύ σωστά θέτετε το ερώτημα. Όσο κάνατε την ερώτηση, εγώ σκεφτόμουν μια εκπομπή που είχα δει παλαιότερα από έναν εφευρέτη, Έλληνα εφευρέτη, ο οποίος κινούσε, δηλαδή έβαλε μπρος κινητήρα με νερό. Μάλιστα.
αυτός ο μηδέν ρήπος. Μηδέν ρήπος. Και φθηνό. Πολύ φθηνό κλειδό. Άρα, δηλαδή, κύριε Χαριτόπουλε, θέλω να σας πω το εξής, γιατί τελευταία ακούμε πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι επιβαρύνουν το περιβάλλον. Και μάλιστα κάποιοι έχουν και στο νου τους να μειώσουν και τους ανθρώπους προκειμένου να σώσουν το περιβάλλον. Όμως αυτό μου φαίνεται ότι είναι μία, πώς να την πω, κοροϊδεύουν εμάς, γιατί οι ίδιοι ξέρουν ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν είναι κοροϊδεία, είναι επιπλέον φορολογία. Ακριβώς. Είναι το πώς θα αγδίσουν οικονομικά τον άνθρωπο. Όλα αυτά τα τερτύπια, όχι με πράσινη ενέργεια, όχι με το δηλαδή, πράσινη ενέργεια που είναι ουσιαστικά, αν το δει κάποιος, μάλλον όχι αν το δει, θα συνιστούσα να ψάξει κάποιος εκπομπές από τον συνέλληνα τον Πουλατσόγλου τον Ιωάννη, ο οποίος αναλύει πάρα πολύ καλά το θέμα της πράσινης ενέργειας. Ναι. Και όχι μόνο, αλλά ειδικά σε αυτό το τομέα θα εκπλαγείτε, πραγματικά θα εκπλαγείτε το τι θα δείτε και το τι θα ακούσετε, το τι παιχνίδια παίζονται με αυτό. Μάλιστα. Πολύ σωστά το είπατε, ότι σαφώς οι μεγάλες βιομηχανίες είναι αυτές οι οποίες μολύνουν περισσότερο, αλλά είναι και αυτές που έχουν τις γνωριμίες. Είναι και η τεχνολογία, η παλιά η που μας πασάρουν. Η τεχνολογία είναι η παλιά. Για ποιο λόγο όμως, ποιοι δεν επιτρέπουν να παρουσιαστούν αυτές οι τεχνολογίες που πραγματικά δεν μολύνουν. Αυτό που προανέφερα με το νερό. Mm-hmm. Για ποιο λόγο να μην έχουμε σήμερα, γιατί αυτό δεν ήταν χθες, ήταν πριν από μια δεκαετία περίπου. Και θα περίμενε κάποιος πραγματικά, αν είχαμε πολιτικούς οι οποίοι πραγματικά να ενδιαφερόντουσαν τόσο για τον άνθρωπο, τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για την Ελλάδα, τότε σίγουρα θα είχαν κάνει κάτι. Μάλιστα. Όμως βλέπουμε τίποτα. Και μάλιστα αν κάποιος μιλήσει ενδεχομένως να έχει και προβλήματα και από εκεί και μετά συνεχίζουν το ίδιο. Μιλάμε για το απόβλητο ουσιαστικά της γης που είναι το πετρέλαιο. Αυτό χρησιμοποιούμε, με αυτό δουλεύουν όλοι οι κινητήρες. Αυτή η καύση που βγαίνει από εκεί, αυτήν εισπνέουμε. Όλες αυτές οι τοξίνες, τα βαρέα μέτρα που ανέφερα σε κάποια άλλη εκπομπή, ίσως να πούμε πιο πολλές λεπτομέρειες, αλλά αυτά τα βαρέα μέταλλα, όταν εισέρχονται μέσα μας, πρώτα απ' όλα δεν αποβάλλονται. Τα περισσότερα μένουν μέσα. Στο λιπόδιστο. Mm-hmm. Και εκεί πέρα συσσωρευτικά δρούν. Τι σημαίνει αυτό, συσσώρευση, δηλαδή πίνω ένα ποτήρι νερό τώρα, μετά από μία ώρα πίνω ένα δεύτερο, μετά από 5 μέρες έχω πιει 50 ποτήρια νερό. Ό,τι είχαν αυτά τα 50 ποτήρια νερό μέσα σε βαρέα μέταλλα, όλα αυτά κάπου μέσα μου είναι. Ενδεχομένως το νερό που ήπια να έχει βγει από το σώμα μου μέσα από την ούρηση, την εφίδρωση κτλ. Ίσως πιο καθαρό από ό,τι μπήκε. Σίγουρα πιο καθαρό από ό,τι μπήκε, γιατί τα απόβλητα μείναν μέσα μου. Ναι. Και όπως πολύ σωστά μου άρεσε αυτή η έκφραση που υπόθηκε όταν ρώτησα για το λιπόδιστο, είπε ότι είναι η χαβούζα του οργανισμού μας. Ναι, και ηχοματερή. Εκεί σκέφτηκα, ηχοματερή, ναι, ηχοματερή του οργανισμού μας. Και εκεί σκέφτηκα τα βαρέα μέταλλα που μπλοκάρονται από το λιπόδιστο. Προκειμένου να τα αδρανοποιήσει, ακριβώς, κάνει αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, όμως, εγώ θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάποιες ασθένειες που εκδηλώνονται λόγω των βαρέων μετάλλων. Ας σκεφτεί ο καθένας πόσους ανθρώπους γνωρίζει, πολύ πιθανό να είναι και πολύ κοντινοί μας άνθρωποι, συγγενείς, ναι, γείτονες, οτιδήποτε, μέσα στην οικογένεια. Και μετά στο τέλος θα δούμε λίγο τι μπορούμε να αλλάξουμε, πώς μπορεί να αλλάξει. Σας λοιπόν, ακούω. Καταρχήν όλα τα βαρέα μέταλλα με την τοξικότητά τους επιδρούν κυρίαρχα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μάλιστα. Στο αιματοποιητικό, το νεφρικό, καρδιαγγειακό σύστημα. Είναι αρκετά τα συστήματα που επηρεάζουν. Πολλά και σημαντικά. Τώρα, κάποια από τα συμπτώματα είναι απώλεια μνήμης, υψηλή πίεση, κατάθλιψη, αϊπνίες, κούραση, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια και αυτοάνωσες. Τα αυτοάνωσα είναι κάπου 88, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Και βέβαια όλα αυτά δεν είναι καθόλου ευχάριστα να τα έχει κάποιος και επίπονα είναι.
Αυτά όλα που αναφέρατε είναι καταστάσεις που πραγματικά στη σημερινή κοινωνία τη συναντάμε πάρα πολύ συχνά, και τις αϊπνίες και τα αυτοάνοσα και τα... Το Αλτσχάιμερ που το βάζετε και το Αλτσχάιμερ. Βεβαίως υποθέτω ότι είναι ένα συνδυασμός πολλών παραγόντων, αυτά. Ναι. Απλά βοηθούν. Αυτά είναι, αν θέλετε, πάνω σε αυτά χτίζονται πολλές ασθένειες. Ναι. Σίγουρα είναι συνδυασμός κάποιων άλλων πραγμάτων. Mm-hmm. Άλλωστε, το σώμα του ανθρώπου, ακόμη και σήμερα η επιστήμη, ακόμη το ερευνά, δεν το γνωρίζει. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι συνδυασμοί που γίνονται. Λέμε, πάρε αυτό, κάνει καλό όταν το τρως, αλλά δεν ξέρουμε αν το φας με κάτι άλλο που το συνδυάζει εσύ, αν σου κάνει καλό ή όχι, έτσι. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα, μάλλον να συζητήσουμε. Οι άνθρωποι πίνουν νερό είτε από τη βρύση είτε από μπουκάλια. Mm-hmm. Είναι μια συνήθεια των τελευταίων χρόνων. Μάρκετινγκ είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έχουμε μιλήσει γι' αυτό κάποια στιγμή, κύριε Χαριτόπουλε. Το θέμα είναι ότι ξέρουμε ότι ο χαλκός κάνει πολύ καλό στο νερό και στη συνέχεια σε εμάς, αλλά το δίκτυο αυτή τη στιγμή είναι απαρχιωμένο και είναι με υλικά τα οποία αυτά τα ίδια λερώνουν το νερό, είναι ακατάλληλα. Και δεν βλέπουμε κάποια κίνηση σήμερα σε αυτή τα προχωρημένα δήθεν χρόνια που ζούμε, της προόδου και της ανάπτυξης. Δεν βλέπουμε κανέναν να ασχολείται με την ποιότητα του νερού και το τι θα πιούμε. Ούτε πρόκειται. Μας πετάξαν τα μπουκάλια και όλοι αποδεχτήκαμε ότι το μπουκάλι είναι εντάξει. Στη βρύση βάλαμε ένα χ, τη χρησιμοποιούμε μόνο για τα πιάτα μας και τα ρούχα μας και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ναι, εδώ έχετε δίκιο. Και βέβαια επιβεβαιώνεται αυτό ακόμη περισσότερο βλέποντας τον πρόσφατο προϋπολογισμό που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων, όπου θα δούμε εκεί πέρα δεν προβλέπεται κανένα είδος ποσό για αυτό που αναφέρατε, αλλά ακόμη και για το Υπουργείο Υγείας, που θα έπρεπε αν μη τι άλλο να δοθεί λίγο περισσότερη έμφαση, είναι όπως και πέρυσι, όπως πρόπερσι, δηλαδή ελάχιστα τα χρήματα, ίσα ίσα για να μπορούν οριακά να λειτουργούν. Μόλις για τη συντήρηση, την βασική ούτε συντήρηση, αυτό, ούτε πούμε, θα αυτό, λέγαμε. Κυρία, ναι. Σημείο, γιατί τα αποτελέσματα τα βλέπουμε βέβαια, τα λένε οι ίδιες στις τηλεοράσεις. Δεν μιλάω τώρα να κάνουν καινούργιες μέθ, να κάνουν καινούργιες πτέρυγες κτλ. Αυτό είναι όνειρο απατηλό. Αντίθετα, μάλιστα, κάθε τόσο κοιτούν να κλείσουν και κάποιο νοσοκομείο, να τα μειώσουν δηλαδή. Γιατί? Για να μειώσουν τα έξοδα. Μάλιστα. Δηλαδή, το χρήμα έχει περισσότερη αξία για την κυβέρνησή μας από ότι ο άνθρωπος. Αυτό είναι απαράδεκτο για τον όποιον κυβερνήτη, όπως και να τον λένε αυτόν, δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, εμένα, εγώ βλέπω τις πράξεις. Εγώ θα ήθελα όμως να πω το εξής, ότι προς αυτούς απευθύνομαι, τους κυβερνώντες ουσιαστικά. Ναι, δεν με πειράζει που είναι εστιασμένοι στο χρήμα, αλλά μην εστιάζουν στο... να εστιάσουν στην παραγωγή του, όχι στο πώς θα κάνουν οικονομίες. Σωστά. Να, τη δημιουργία πλούτου λέτε εσείς τώρα. Σαφώς. Ωραία. Δημιουργία πλούτου μπορείς να πετύχεις όταν έχεις πρώτα απ' όλα υγιή πολίτη, λαό. Να είναι υγιής. Mm-hmm. Τότε μπορούν και όλοι να προσφέρουν και να προσφέρουν τα μέγιστα που μπορούν. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι να βλέπεις λίγο πιο μπροστά αυτό που είπαμε προηγουμένως για το περιβάλλον και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, νέες τεχνολογίες. Ναι, μεν μας δείχνουν κάποιες, αλλά πόσες φτάνουν να υλοποιηθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός και πέρυσι αλλά και φέτος δίνει σε όλα τα υπουργεία μαζί, κυρία Ασενού, 45 δις. Από τα 800. Κουμπάρι. Από τα 800. Και τα 750 δις πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Μπορούν να μου πούν γιατί? Δεν μπορούν. Δεν θέλουν να πούν. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει παντελή αδιαφορία και δεν θέλουν με τίποτα να βοηθήσουν τον άνθρωπο, τόσο σε ό,τι αφορά την υγεία,
Γι' αυτό ανέφερα το Υπουργείο Υγείας 4,3 δις, δηλαδή τι να πει κανείς, ναι, από τα 800. Δηλαδή δεν θα μπορούσαν να βάλουν παράδειγμα 40 δις για την υγεία, να γίνουν πραγματικά κινήσεις και μέσα σε αυτή την πανδημία που ζούμε όλοι και υποφέρει όλος ο κόσμος, έτσι. Δεν θα μπορούσε να βοηθηθεί να γίνουν πράγματα έτσι ώστε να βγούμε αλόβητοι μέσα από αυτό. Και δεν μιλάω τώρα για από πλευράς ασθένειας, μιλάω για τις εργασίες, τις δουλειές, όλα αυτά που υποφέρουν, οι επιχειρήσεις που κλείνουν, όλα αυτά τα πράγματα δεν θα χρειαζόταν να υπάρχουν. Mm-hmm. Γιατί σήμερα όταν κλείνει μία επιχείρηση επηρεάζει και πόσους άλλους εργαζόμενους από άλλους κλάδους. Και βλέπουμε να συρρυκνώνεται η οικονομία της Ελλάδος και αντί να έχουμε την ανάπτυξη που προηγουμένως είπατε, να έχουμε όλο και μεγαλύτερη μείωση. Και αυτό οδηγεί πού? Σε κατάθλιψη, που σημαίνει άλλες ασθένειες. Μάλιστα. Όχι η κατάθλιψη αυτού καθεαυτού, αλλά γενικότερα αρχίζουν άλλες δυσλειτουργίες. Είναι το θέμα του εγκλεισμού που και αυτό δημιουργεί προβλήματα υγείας. Δηλαδή, όταν είμαι κλεισμένος μέσα, είμαι μέσα στους τέσσερις τοίχους και δεν με βλέπει ο ήλιος, έλλειψη βιταμίνης D κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν, ναι, την ψυχολογία μας, την υγεία μας, τα πάντα. Ήθελα να ξαναγυρίσουμε στο θέμα του... ναι, και ο χρόνος μας πλησιάζει προς το τέλος. Το πώς μολύνουμε το νερό με τους ρήπους των αυτοκινήτων. Πρόσφατα είδα στο δρόμο 2-3 αυτοκίνητα εντελώς ενεργειακά, τα Τέσλα τα αυτοκίνητα, και σκέφτομαι ότι και από ό,τι καταλαβαίνω και έχω ακούσει, οδεύουμε προς το να αποκλειστούν τα αυτοκίνητα, τα μηχανικά όπως τα ξέρουμε με τις βενζίνες και τα πετρέλαια κτλ. Και θα οδηγηθούμε σε αυτό το μοντέλο του απόλυτα ενεργειακού αυτοκινήτου οικολογικού. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω οι τιμές των αυτοκινήτων αυτών να είναι τέτοιες που να μπορεί να τις ακολουθήσει κάθε ένας άνθρωπος, ούτως ώστε να κάνει, να συμβάλλει στην καθαριότητα. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε την κίνησή μας και τη δραστηριότητά μας. Οπότε το ζητούμενο ήταν να μπορούμε και εμείς να αντικαταστήσουμε τα οχήματά μας με ένα όχημα τέτοιου τύπου, αλλά δεν το βλέπω να έχουν τέτοια διάθεση. Σαφώς και δεν υπάρχει διάθεση και ούτε θέλουν ο καθένας να μπορεί να έχει πρόσβαση σε κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ δεν σκέφτηκα αυτό. Mm-hmm. Εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο. Αυτά που κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια έχουν μέσα τεράστιες μπαταρίες. Ναι, και αυτές είναι πηγή μόλυνσης. Αυτές οι μπαταρίες όταν θα πρέπει να αντικατασταθούν, πρώτον, να αποσυρθούν. Και μετά με την απόσυρση τι γίνεται? Μήπως αυτές οι μπαταρίες θα μολύνουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον από αυτό που θα μόλυνε το όποιο καύσιμο που έχουμε? Νομίζω τώρα. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πραγματικά... Γιατί εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αυτό που κάνουν, το κάνουν για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δείχνουν αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι ενδεχομένως κάποια άλλη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταφέρατε στον χρόνο που διαθέτουμε να εκθέσετε όλα όσα θα θέλατε να πείτε γύρω από το θέμα του μολυσμένου νερού. Ναι. Δυστυχώς, λίγο, κάτι ακόμη. Κάτι ακόμη ένα και λεπτά. Λοιπόν, κλείνουμε. Οι ασθένειες που προανέφερα, συγγνώμη, θα εξαλειφθούν όλες σχεδόν, mm-hmm, όταν το νερό θα είναι καθαρό. Mm-hmm. Εμείς, σαν Ελλήνων Συνέλευσης, αυτό έχουμε σκοπό, να καθαρίσουμε τα νερά και από τα βαρέα μέταλλα και όλα αυτά τα τοξικά που έχουν μέσα, δεν μιλώ για τα χημικά, και ναι, θα αλλάξουμε όλο το δίκτυο ίδρυσης, όπως είπατε, χαλκός ή κεραμικοί σωλήνες, mm-hmm, που δεν μολύνουν και δεν επιβαρύνουν το νερό. Όλα αυτά με το νερό καθαρό, τότε εγώ λέω το νερό θα είναι ίαμα. Φανταστείτε ότι σε κάθε κύτταρο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά έχουμε νερό. Για να λειτουργήσει σωστά λοιπόν το κύτταρό μας, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις, το οξυγόνο και το νερό κτλ. Όταν το παρέχουμε αυτό, τότε λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Mm-hmm. Οπότε έτσι σιγά σιγά θα φύγουν οι ασθένειες. Και ας σκεφτεί ο καθένας πώς θα ήταν η ζωή του με ό,τι πέρασε μέχρι σήμερα σε ασθένειες, να μην τις είχε ποτέ, αλλά όχι μόνο αυτός και όλοι γύρω του. Μάλιστα. Είναι
κατά κάποιο τρόπο στο χέρι μας. Και αυτό μπορεί να γίνει, να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Εγώ λέω, δείτε τις προγραμματικές μας δηλώσεις, δείτε τα κεφάλαια που εμείς θα τα διαθέσουμε. Εμείς, παράδειγμα, για το ενεργειακό λέμε, δεν θα πληρώνεις Έλληνα, παράδειγμα, ρεύμα, δηλαδή ΔΕΗ, ενώ αυτοί λένε, αν δεν πληρώσεις τη ΔΕΗ θα σου κόψουν το ρεύμα. Μάλιστα. Και πολλά άλλα. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν κοιτάμε τον άνθρωπο, γι' αυτό, άνθρωπε, κοίτα να ενωθείς μαζί μας. Η μόνη λύση είναι με την Ελλήνων Συνέλευση να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες και να κάνουμε όλα αυτά που πρέπει, έτσι τους ώστε να πάρουμε τη διακυβέρνηση στα χέρια μας, και από εκεί και μετά είναι δικιά μας η όποια ευθύνη. Και εμείς θα έχουμε ευθύνες. Δεν θα είμαστε αρμόδιοι, θα είμαστε υπεύθυνοι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Χαριτόπουλε. Σε αυτό το σημείο θα σας αποδεσμεύσω. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Φίλοι μου, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Μιλήσαμε για το νερό, που μοιάζει να είναι όπως το υγρό στο σώμα μας, το αίμα, μοιάζει το ίδιο να είναι και αυτό μέσα στη γη. Η γη έχει δυνατότητες αυτοίασης, καθαρισμού η ίδια, αρκεί να σταματήσουμε να τη μολύνουμε. Σε πείσμα των κυβερνήσεων όλων που ακολουθούν συγκεκριμένες τακτικές, εμείς ο καθένας μεμονωμένα μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και ανανεώνω το ραντεβού μας για μια επόμενη εκπομπή που θα έχω πάλι καλεσμένο τον κύριο Χαριτόπουλο να συζητήσουμε και πάλι για το νερό. Είναι ανεξάντλητο το θέμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.